Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Βασίλης Τσίγκος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου. Δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός στο Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Εδώ μας λοιπόν επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής Sport Monday. Και πρέπει να έρθει το αγαπημένο σου άθλημα για να βάλεις ένα τραγούδι της προκοπής. Άντε μωρέ τώρα, να πούμε αμέσως άρχισες πάλι. Λοιπόν. Μαζί μας λοιπόν έχουμε την ομάδα του νέου Οπέρ, να το λέμε σωστά. Και Οπέρ Ρεθύμνου. Ναι, εντάξει, Οπέρ Ρεθύμνου, όπως το ξέρουμε όλοι. Όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, είναι η μοναδική άνοδο που έχουμε φέτος μέχρι στιγμής. Γιατί περιμένουμε και το Ζωνιάννα να δούμε τι έχει να γίνει. Δεν έχουμε κούπα, έχουμε άνοδο όμως. Το ίδιο κάνει. Ακριβώς το ίδιο. Έχουμε και κούπα. Είχαμε παγκρίδι πρωτάθλημα. Εντάξει. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε και μετά έρθει άνοδος. Σίγουρα. Καλησπέρα κιόλας. Πήρα το λόγο έτσι. Όπως καταλάβατε, μαζί λόγο πήρα το λόγο. Ένας εκ των αρχηγών, ο Θάνος Μαρούλης. Γι' αυτό δεν το έχω βάλει, αν είναι παίχτης, αθλητής. Έχει και αυτός φτάνει όπου να είναι το επίπεδο του συνεργάτη στην εκπομπή. Έχει έρθει πολλές φορές. Δεν το σκεφτείς. Ναι, είναι η τρίτη φορά. Την πρώτη, αν θυμάσαι, είχαμε έρθει για να συζητήσουμε το περί. Φέτος μόνο η τρίτη. Ναι. Μετά ως προπονητής. Έχει περάσει το επίπεδο δηλαδή. Ως προπονητής στο γυναικό. Ως αρχηγός πάλι. Ναι. Τώρα θέλετε να με ενημερώσετε ως τι είναι εδώ. Αυτός έχει ξεπεράσει το επίπεδο το φετινό φαντάσου. Όχι κάποιος που έρχονται μια φορά τα πέντε χρόνια. Ελλάδα έχει ταλέντο το κάνω. Ναι, εδώ πέρα ο Θάνος τώρα θα περνάει απ' έξω Δευτέρα επίτηδες. Τι κάνετε, εδώ είστε. Λοιπόν. Όπως σας έχει πει ο Βασίλης νωρίς, λοιπόν, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για ακόμα μια φορά τους Μπονατάκη Γιώργο, coach στην ομάδα την αντρική του ΟΠΕΡ Ρεθύμνου, αλλά και τον Θάνατο Μαρούλη, αθλητή και νομίζω coach μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπως θα μας πει και συνέχεια νομίζω και ο coach Μπονατάκης. Αλλά ξεκινώντας πάντα από τον coach, με τη βούλα, στο πούμε έτσι, Γιώργο, μεγάλη επιτυχία νομίζω για την αντρική ομάδα. Γνώριμα πρόσωπα όσον αφορά εσάς, εμείς που γνωρίζουμε τόσα χρόνια, και γνώριμα πρόσωπα και στον αγωνιστικό χώρο με μεγάλη μας χαρά, όπως είναι ο Θάνος, ας πούμε, κοντά μας. Έτσι και στον αγωνιστικό χώρο τον είδαμε να αγωνίζεται με τα χρώματα του ΟΠΕΡ Ρεθύμνου φέτος. Αλλά νομίζω ότι αυτή η επιτυχία για εσάς και όσους είναι στο Βόλεϊ τόσα χρόνια, νομίζω είναι κάτι παραπάνω από okay, ανέβηκε ο ΟΠΕΡ στην Α2. Θυμίζει παλιά πράγματα, δηλαδή έρχονται στο μυαλό αναμνήσεις που λέμε. Καταρχήν να καλησπέρισω και εγώ όλους. Βεβαίως. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας για να είμαστε σήμερα εδώ πέρα. Νομίζω ότι ναι, φέτος κάναμε μια τεράστια προσπάθεια. Κάναμε μια, νομίζω, πολύ μεγάλη, έτσι να το πω, επιτυχία, γιατί ο στόχος μας ήταν στην αρχή, να το πω, η άνοδος, και αυτό το πράγμα ήρθε λίγο πολύ μεθοδευμένα αναφορικά με την όλη προσπάθεια που είχε γίνει από πέρυσι, mm-hmm. που είχε ξεκινήσει από πέρυσι, που είχε βάλει και στόχους και η διοίκηση να μας βοηθήσει πίσω από αυτό το έργο, και σίγουρα η έλευση κάποιων ανθρώπων, κάποιων παιδιών όπως είναι του Θάνο, σίγουρα μπορεί να μας βοηθήσει και να μας κάνει λίγο πιο εύκολο το έργο. Και όπως έχω ξαναπεί, εντάξει, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για τον άνθρωπο και για τον αθλητή Θάνο, γιατί όλοι τον, νομίζω, τον γνωρίζουμε, τον ξέρουμε, εμείς τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι η προσπάθεια όλη αυτή ήταν μια συλλογική προσπάθεια από όλα τα παιδιά. Όπως έχω πει και παλιότερα, υπήρχε ένα μείγμα και νέων και παλιών αθλητών που ξαναμπήκανε κάποιοι στο γήπεδο που είχαν καιρό να το επισκεφτούν, να το πούμε έτσι χαριτολογώντας. Και μέσα από όλη αυτή τη δουλειά, μέσα από αυτή την προσπάθεια, μέσα από όλο αυτό το όνειρο που είχαν και αρκετά παιδιά που είναι νέα παιδιά που δεν είχαν ξαναζήσει κάτι τέτοιο παρόμοιο, mm-hmm. το οποίο στο τέλος της όλης αυτής της διαδικασίας μένει αυτή η πολύ μεγάλη χαρά, το οποίο ξέρεις κάτι, γιατί πρέπει να το πούμε, ότι έχουμε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ ρεθεμιώτες. Ναι. Είναι μια φουρνιά η οποία πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Είναι μια φουρνιά η οποία πρέπει να μάθουν γενικότερα πράγματα, γιατί έχουν πολλά πράγματα να μάθουν και από τους ανθρώπους που το έχουν ζήσει, το έχουν βιώσει πάρα πολύ στο πετσί τους, και μιλάω για τους ανθρώπους που είναι πιο έμπειροι. Mm-hmm. Είναι τεράστια επιτυχία, δεν είναι μικρή επιτυχία, και θεωρώ ότι σε αυτή την επιτυχία είχαμε πολλούς ανθρώπους δίπλα μας γενικότερα σε αυτό το κομμάτι, γιατί όπως γνωρίζεις και εσύ,
και ο Βασίλης. Γενικότερα το κομμάτι του βόλεϊ στο Ρέθυμνο έχει αρκετούς φίλους. Είτε ασχοληθήκανε ποτέ αεραστεχνικά, είτε πιο επαγγελματικά. Και γενικότερα η διαδικασία που περάσαμε όλοι αυτοί, θα μπορεί να αναφέρει και ο Φάνος, είναι ότι καταφέραμε παιδιά, μαθητές, οικογενειάρχες, ανθρώπους που έχουν τις βιές τους ή οτιδήποτε άλλο, να είναι μέσα σε μια αεραστεχνική ομάδα και να προσπαθήσουμε να τους βάλουμε να λειτουργήσουν ημιεπαγγελματικά ή επαγγελματικά, όπως θέλεις πες το. Λέγοντας αυτό το πράγμα τώρα, θα σου κάνω την επόμενη έτσι, ερώτηση για να βοηθήσουμε να καταλάβει και ο κόσμος γενικότερα και μετά θα πάμε στο τουρνουά και πώς έγιναν τα πράγματα στο κλειστό Μελαμερκούρ σε μια πολύ όμορφη παρουσία και του κόσμου και των ομάδων και γενικότερα πολύ ωραία παιχνίδια είδαν όσοι βρέθηκαν στο κλειστό Μελαμερκούρ μέχρι και το τελευταίο μάτς που λέει ο λόγος που κρίθηκε και η άνοδός μας στην Α2. Έχουν αλλάξει όμως πολλά πράγματα στο βόλεϊ από ό,τι βλέπουμε γενικότερα και στο Παγκρίτιο που πήραμε την πρώτη θέση. Γενικότερα δεν ξέρω τι κατάσταση υπάρχει οικονομικής ομάδες Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και όσες τέλος πάντων ομάδες, γιατί είναι ένα πολύ μικρό πρωτάθλημα από ό,τι θυμάμαι, με ομάδες που όπως η ομάδα του Ρεθύμνου έχουν αρκετούς πολλούς, τέλος πάντων, πολλούς παίχτες που ήταν πιο παλιοί, μεγάλη σε ηλικία ή πιο νεότερα παιδιά που τα έχουν βάλει να παίξουν σε αυτό το πρωτάθλημα. Πώς είναι αυτή η διαδικασία και τι πρέπει να αλλάξει για να δούμε ένα Παγκρίτιο πολύ δυνατό, αν υπάρχουν οι βάσεις γενικότερα για το βολή, ρωτάω τώρα, επειδή εσείς ξέρετε τις ομάδες που αντιμετωπίσατε στον Παγκρίτιο, και μέσα από αυτό, επειδή εμάς, όπως είπες, η ομάδα μας είχε αυτή την εμπειρία φέτος, και τα νέα παιδιά που έρχονται, τα ρεθυμιωτάκια που αγωνίζονται και παίζουν βόλεϊ αρκετά χρόνια, αν μπορούν να έρθουν και άλλες επιτυχίες γενικότερα για το βόλεϊ. Μακάρι ότι ο ΠΕΡ να είναι η ομάδα που θα μαζέψει τώρα που πάντα λέμε θα ρουφήξει το καλό υλικό τώρα για την Α2 των αντρών. Και σε τι επίπεδο βρισκόμαστε ενώ στο βόλεϊ Παγκρίτια. Καταρχήν θα ξεκινήσω από το πρωτάθλημα, να το πάω λίγο τμηματικά, ας πούμε, την ερώτησή σου. Το πρωτάθλημα φέτος ήταν ένα πολύ μικρό πρωτάθλημα με λίγες ομάδες, οι οποίες η δυναμική τους ήταν πάρα πολύ δυνατή, οι οποίοι για να μπορέσουμε και εμείς να πούμε ότι είχαμε δυνατά παιχνίδια. Σωστό. Το ένα κομμάτι ήταν αυτό. Οπότε λοιπόν το κίνητρό μας εμάς και η δουλειά μας όλοι ήταν να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα επίπεδα της ετοιμότητάς μας και της διαχείρισής μας σε ένα κομμάτι το οποίο να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε για αυτούς τους αγώνες στους τελικούς. Γιατί νομίζω ότι αυτός ήταν και ο στόχος μας. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά, εμείς όπως είπα και προηγουμένως υπάρχουν μια γενιά και μια φουρνιά παιδιών. Υπάρχουν και παιδιά ρεθυμιωτάκια τα οποία έχουν φύγει από εδώ και έχουν πάει για σπουδές, οι οποίοι κάποια στιγμή θα επιστρέψουν αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν θα υπάρχει μια βάση. Βάση. Καλώς ή κακώς γενικότερα στον αθλητισμό, στο βόλεϊ, τα αγόρια, και νομίζω ότι και ο Θάνος μπορεί να το πει αυτό, ότι είναι λίγο λιγότερα από τα αυτά των κοριτσιών. Δηλαδή πάντα οι ακαδημίες είναι λίγο πολύ περισσότερες το κομμάτι στο γυναικείο φύλλο. Οπότε νομίζω ότι ξέρεις τι, πρέπει εκεί πέρα να χτίσει σιγά σιγά. Θέλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, δεν είναι πολύ εύκολο. Παρ' όλα αυτά, σου ξαναλέω ότι έχουμε μία καλή έτσι, ομάδα παιδιών, το οποίο είναι από εδώ, είναι από τον τόπο μας. Αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα της Κρήτης δεν μπορεί να είναι πολύ δυνατό, για το λόγο ότι όφι αυτή τη στιγμή είναι παραδείγματος χάρη στην Πρελίκ πλέον στην κατηγορία. Τα Χανιά μαζί με την Τιγέ είναι στην Α2, οπότε λοιπόν κάποιες ομάδες έχουν φύγει. Τώρα συναντιόμαστε τρεις ομάδες στην ακριβώς, Α2. Συναντιόμαστε τρεις ομάδες λοιπόν, οπότε δύο λιγότερα ταξίδια σου λέει αυτή τη διαδικασία των αγώνων. Και καταλαβαίνεις ότι εκεί γίνεται πραγματικά ο ανταγωνισμός, μεγαλώνει πολύ στην κατηγορία πλέον τη συγκεκριμένη. Ναι. Και γιατί το ρωτώ αυτό, γιατί όντως όσους γνωστούς έχω δει που τους αρέσει να βλέπουν βόλεϊ, λένε, με ρωτούν, τώρα στην Α2 θα αλλάξει τελείως η ομάδα, χρειάζονται πολλές μεταγραφές ας πούμε τώρα στην Α2 ή παίζουμε όπως είμαστε. Γιατί ξέρουν ας πούμε ότι υπάρχουν και δύο ομάδες στην Κρήτη και πρέπει να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ας πούμε από Χανιά, που τα Χανιά έχουν ομάδα, ή από το ΓΕΙ, που το ΓΕΙ έχει ομάδα. Και γι' αυτό τους ερώτησα και πριν, για να δούμε εμείς, ας πούμε, η ομάδα του ΟΠΕΡ πώς προετοιμάζεται, πώς θα προετοιμαστεί για την επόμενη αυτή την Α2. Εντάξει, η προετοιμασία είναι συγκεκριμένη. Είναι αυτή τη στιγμή, μέχρι και αυτή την εβδομάδα, να το απολαύσουμε αυτό που έχει γίνει. Ήδη ο πρόεδρος, ο Γιώργος Βιδάκης, ας πούμε, και όλο το διοικητικό συμβούλιο έχουμε πει και έχουμε συμφωνήσει να μπορέσουμε να κάνουμε μια συνάντηση να τα τρέξουμε όλα μαζί τα θέματα. Υπάρχει μια βάση στην ομάδα. Αυτό είναι το πάρα πολύ καλό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είμαστε ταπεινοί και ξέρουμε που πατάμε, γιατί υπάρχουν ανθρώποι εδώ πέρα, παίχτες και έμπειροι, οι οποίοι ξέρουν ακριβώς τι γίνεται και τι συμβαίνει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πάμε να χτίσουμε μια ομάδα και θα φέρουμε εδώ πέρα 10 παίχτες. Ναι, αυτό θα είναι ουτοπία. Θέλουμε να κάνουμε μικρά,
σταθερά βήματα. Το τι μπορεί να έρθει σε όλο αυτό το. Σε αυτή την ομάδα που αρχίζουμε να φτιάχνουμε, το θέλουμε να το προσθέτουμε εμείς και να είναι κάτι αξιόλογο και να είναι κάτι το οποίο δεν θα χαλάσει το σύνολο. Και σίγουρα βέβαια περνάμε το επίπεδο του αεραστεχνικού φούλα, το πούμε έτσι, που τα παιδιά. Η Α2 θέλει λίγο έτσι παραπάνω μάζευμα στις προπονήσεις που λέμε, και εσείς σαν κόσμο. Κοίταξε, εγώ θα σου πω το εξής, γιατί το είπα και προηγουμένως. Ναι. Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά φέτος ότι ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια και δεν πέσαμε στο γήπεδο και στις προπονήσεις. Στις μέρες που είχαμε κάτω από 12-14 άτομα. Πολλές φορές ήταν και 15 και 16. Σημαντικό βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε λοιπόν τα παιδιά σου, ξαναλέω και πάλι, είναι ότι δείξανε μια πολύ μεγάλη επιθυμία και όλοι μαζί, δεν είμαι μόνο εγώ μέσα σε αυτό το κομμάτι, είναι και άλλοι άνθρωποι μέσα εκεί, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, προσπαθούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας για να μπορέσουν να αλλάξουν κάποια πράγματα και να δουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, πώς είναι, γιατί εδώ πέρα εμείς, ας πούμε, και εγώ και ο Θάνος, εντάξει, τι να πούμε τώρα για τον Θάνο, ότι έχουμε αγωνιστεί σε μια κατηγορία πιο μεγάλη και ξέρουμε λίγο πολύ πώς είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μικρά βήματα, σταθερά βήματα. Και σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Πριν πάω στο Θάνο, τη δική σου άποψη για το τουρνουά που έγινε, για την εμφάνιση της ομάδας μας σε αυτά τα πολύ κρίσιμα παιχνίδια, για τη βοήθεια στο κλείσιμό σου του κόσμου, που νομίζω ότι και εγώ που βρέθηκα εκεί. Όντως, εμείς που έχουμε ζήσει την παλιά, τον παλιό οπέρ που λέμε, στη μεγάλη κατηγορία και τον κόσμο και την ένταση, μπορεί να μην είναι ήταν τόσο ο κόσμος, αλλά το νιώσαμε λίγο έτσι, το θυμηθήκαμε τον μερικά Παλμό, πράγματα, ναι. Τον Παλμό ακριβώς. Ναι. Πώς το ζήσατε, πώς ετοιμάσατε την ομάδα για αυτά τα παιχνίδια που είχαν διαφορετική δυναμικότητα με το πρωτάθλημα, και αν από την πλευρά σου σαν coach είσαι 100% ευχαριστημένος που έχω ακούσει τη δήλωσή σου, αλλά εννοώ ότι η επιτυχία αυτή ήρθε και πήγε όπως θα θέλαμε τα πράγματα. Εντάξει, ήταν ένα εξαιρετικό τουρνουά, καταρχήν να πούμε για τα παιδιά. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι στην ομάδα, εκτός από ορισμένους συγκεκριμένους αθλητές, ξέραμε λίγο πολύ και την αντιμετώπιση τους και την αντίδρασή τους. Για κάποια όμως παιδιά, όπως είπαμε, ήταν πρωτόγνωρη η κατάσταση αυτή. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να πάμε και να ζητήσουμε πολύ παραπάνω πράγματα από αυτά τα παιδιά, οπότε λοιπόν έπρεπε να το διαχειριστούμε και να πούμε, ξέρεις κάτι, πού πάνε και οι δυνάμεις, γιατί και εμείς πίσω από το πρωτάθλημα, που ήταν χαμηλής δυναμικής, δεν ξέραμε πόσο κοντά ή πόσο μακριά ήμασταν τις υπόλοιπες ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας με το παιχνίδι με τον Παγκράτη, τον Παγκράτη δεν μας ξέρει καθόλου. Δεν είχε καμία εικόνα για μας. Δεν μας κάνει δει ούτε, ας πούμε, σε κάποιο βίντεο. Εμείς είχαμε κάποια εικόνα, ξέραμε λίγο πολύ, και ιδιαίτερα μετά το πρώτο παιχνίδι που παίξανε, που είδαμε ότι είναι πραγματικά από τις κορυφαίες ομάδες για το τουρνουά γενικότερα. Εκεί ήταν νομίζω και το κλειδί. Νομίζω ότι τους ευνηδιάσαμε. Όπως είπες και εσύ προηγουμένως, ο Θάνος μέσα εκεί στο γήπεδο γενικότερα, ξέρεις ότι πάντα υπάρχει ένας προπονητής απ' έξω και υπάρχει κάποιος που μέσα εκεί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, τεράστια εμπειρία και μπορεί να διαχειριστεί πολλές καταστάσεις και δύσκολες καταστάσεις. Είχαμε τη χαρά και τον είχαμε και μαζί μας. Μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά που είχαν κάποια παιδιά εκεί πέρα πάλι μια εμπειρία, όχι μια άνοδο, ας πούμε. Έτσι, παρόλα αυτά όμως, ευνηδιάσαμε τον Παγκράτη, δεν το περιμένανε. Και μετά από εκεί και πέρα, νομίζω το 3-2 ήταν ένα τρομερό 3-2 με ανατροπή κιόλας. Αρχίζαν και μας σημειώναν όλες οι ομάδες στο μπλοκάκι τους. Ναι, ναι, ναι. Η επόμενη μέρα μας βρήκε με τον. Με την Ηλιούπολη. Η οποία πραγματικά, ας πούμε, ήμασταν μια ομάδα, είχαμε τους ίδιους στόχους, να κερδίσουμε η μία την άλλη. Δυστυχώς εκεί πέρα, επειδή δεν είχαμε και την ετοιμότητα, να το πω, δεν είχαμε και τις αντοχές και δυνάμεις, γιατί παίξαμε 4 σερί παιχνίδια. Η επόμενη μέρα αργήσαμε. Από τη μεγάλη νίκη, αρχίσαμε στη μεγάλη κούραση που το περιμέναμε. Αργήσαμε να αντιδράσουμε, δεν καταφέραμε να αντιδράσουμε. Μετά το 2-1, ας πούμε, δεν είχαμε και τις δυνάμεις, να το πούμε, από εκεί και πέρα. Οπότε λοιπόν, λίγο κάπως, ας πούμε, το παιχνίδι γι' αυτό δεν το διαχειριστήκαμε με τις δυνάμεις μας. Ήταν λογικό. Την επόμενη μέρα με τη Ρόδο αρχίσανε και λίγο. Ξαναήρθαμε λίγο στα ίσα μας. Όμως χάσαμε ένα πολύ σημαντικό παίκτη, ο Βασίλης ο Κόκκινος. Ρίξε αχιλλείου στο ζέσταμα. Ένα μεγάλο σοκ γενικότερα για όλους. Δηλαδή, όλοι μας εκεί πέρα τσιτώσαμε και λέμε τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε και περάσαμε το σοκ και πήγαμε στο παιχνίδι για να το πάρουμε, γιατί ξέραμε ότι ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να το πάρουμε οπωσδήποτε αν θέλουμε να πάρουμε κάτι. Να διεκδικήσουμε την άλλο. Και στο τελευταίο παιχνίδι, ενώ ξεκινήσαν όλα ιδανικά, να είμαστε 2-0 μπροστά, βλέπω τρεις παίκτες τραυματίζει να αποχωρούν ένας-ένας. Δηλαδή αυτό ήταν κάτι το οποίο μας έκοψε.
ο Καλατζάκης ο Κωστής, ας πούμε, κάποια στιγμή το παιδί τελείως δεν μπορούσε. Είχαμε τραυματία τον Αχιλλέα τον Μαγρυπλή. Είχαμε τον Μανώλη τον Χνάρη. Παρ' όλα αυτά όμως μπήκανε τα παιδιά μέσα. Μπήκανε οι παιδιά, μπήκε και τραβήξανε πολύ μεγαλύτερο κουπί και ο Γιώργος Τζανιδάκης και ο Παπαδάκης ο Γιάννης και τα παιδιά, οι κεντρικοί, τα νέα τα παιδιά που μπορούν να πούμε ότι και ο Ξανθάκης και ο Μποτονάκης κάνανε πολύ μεγάλη τουρνουά για τα δεδομένα τους. Mm-hmm. Νομίζω ότι η θέληση και η δύναμη αυτό ήταν κάτι που μας το έφερε. Οπότε είναι τεράστια επιτυχία. Γι' αυτό δεν είναι τεράστια επιτυχία. Τέλεια. Οπότε, ναι, επειδή βρέθηκα και εγώ σε αυτό το παιχνίδι, η αλήθεια είναι ότι και ο κόσμος στο τέλος το πίστευε. Όσοι βρισκόταν και απ' έξω, φαινόταν ότι στο τέλος θα φτάσουμε σε αυτήν την άνοδο, γιατί είχε φανεί όλη αυτή η προσπάθεια που είχε γίνει τις προηγούμενες. Μπήκανε πολλά μικρά παιδιά. Το είχατε πιστέψει. Έτσι. Και φάνηκε αυτό, δηλαδή στα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή δεν ήταν κάτι τυχαίο εννοώ. Τέλεια. Πάμε στο Θάνο, όπου εγώ θα ξεκινήσω με το Θάνο με αυτό που είχαμε πει τότε που είχαν έρθει με τις γυναίκες για να μιλήσουμε για το γυναικείο βόλεϊ για την Α2. Όταν είχαμε κάνει την ερώτηση Θάνο θα αγωνιστείς φέτος, θυμάμαι τον Θάνο και λέει ναι, θα μαζευτούμε εκεί παρέα, κάτι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, δεν λέμε ότι τέτοια, θα προσπαθήσουμε τέλος πάντων να κάνουμε κάτι καλό και ξέρεις τώρα. Αυτά τα ωραία που είχε πει ο Θάνος είναι. Και τώρα ξαφνικά έχουμε άνοδο στην Α2. Θα ήθελα να μας πει εκείνος από την πλευρά του πώς το έζησε όλο αυτό, όλη τη χρονιά ενώ με τα παιδιά που σίγουρα επιστρέφει στο Ρέθυμνο να αγωνιστεί με τη φανέλα του Ρέθυμνου και να τον βλέπουν τα παιδιά όπως πρέπει να τον δουν νομίζω. Οι περισσότεροι τον κοιτούν σαν ένα από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές και αθλητές που έχει βγάλει και η Κρήτη στο βόλεϊ και γενικότερα εμείς που ζούμε στο Ρέθυμνο που τον ξέρουμε από τα παλιά. Και γενικότερα μας πείτε την άποψη πώς ήρθε αυτή η άνοδο και αν στο μυαλό του εννοείται που σίγουρος είμαι γι' αυτό, ήταν ότι θα έρθει σήμερα στην εκπομπή και θα μιλήσουμε για την άνοδο από το Σεπτέμβριο. Καλησπέρα επίσης από μένα. Καλησπέρα. Μετά τα πετάγματα στην αρχή που έτσι κάναμε. Έτσι. Απρόσκλητα πετάγματα. Αρχικά να σας ευχαριστήσω και τους δύο και το coach Παύλα φίλο Γιώργο και εσένα για τα καλά λόγια. Θυμάσαι τι είχα πει τότε. Ναι, είχα πει τέτοια κουβέντα. Βέβαια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάπως έτσι το είχα πει. Νομίζω ότι από την αρχή που είχα ξεκινήσει την καριέρα μου από 15 χρονών που έφυγα και ακολούθησα επαγγελματικά το άθλημα του βόλεϊ, δεν σας κρύβω ότι στο μυαλό μου, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, στο βάθος του μυαλού μου, ήταν ότι κάποια στιγμή θα γυρίσω πίσω να ξαναπαίξω στην πόλη μου από εκεί που ξεκίνησα. Mm-hmm. Δεν μπορείς να βγάζεις ακριβές πρόγραμμα για αυτά τα πράγματα, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μια πορεία, μια καριέρα, μια σταδιοδρομία, το οτιδήποτε. Έγινε πιο νωρίς από ό,τι υπολόγιζα εγώ ως έφηβος ή πιο νέος. Και η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες, δεν μπορώ να πω ότι ήταν οι ιδανικές, αλλά ήταν πάρα πολύ όριμες, όπως είχα πει και στις αρχές της χρονιάς. Ο σύλλογος έχει περάσει από 40 κύματα, έχει περάσει πάρα πολλά και ως νέος οπέρ αλλά και ως απλός οπέρ εποχών του συγχωρεμένου του Κωστή του Ψαρουδάκη και νομίζω ότι οι συνθήκες ήταν αρκετά όριμες ώστε να ξεκινήσουμε πάλι σιγά σιγά, δειλά δειλά, βήμα βήμα να ανεβάζουμε το άθλημα στην πόλη. Και ναι, η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν γυρνάς στον τόπο που πρωτοξεκίνησες και έπιασες πρώτη φορά την μπάλα του βόλεϊ και βρίσκεις παλιούς φίλους συμπαίχτες όπως είναι ο Χνάρης ο Μανώλης, ο οποίος μαζί ξεκινήσαμε το βόλεϊ, μαζί το σταματήσαμε ένα διάστημα, μαζί συνεχίσαμε, μαζί φέραμε, ήμασταν σε εθνική ομάδα του beach volley για χρόνια, νεαροί και άλλα άτομα της ηλικίας μου, να βλέπω παιδιά, επόμενες φουρνιές από τη δική μας, οι οποίοι είναι εδώ και κρατούσαν το σύλλογο παίζοντας στα πρωταθλήματα και στην Α2, από την τελευταία φορά που ήταν ο σύλλογος στην Α2, αλλά και στα τοπικά, και μία νέα φουρνιά παιδιών, τα οποία ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση και για εμένα προσωπικά, και αυτό προσπαθούσα να περάσω και στη διοίκηση, ότι τα παιδιά αυτά, οι καινούργιες φουρνιές, πρέπει, καλό θα είναι μάλλον, δεν υπάρχει πρέπει, καλό θα είναι να δούνε εικόνες και να μάθουν κάτι διαφορετικό ή
αυτό που κάνουν, το άθλημα που αγαπάνε και υπηρετούν και θυσιάζουν και τα μαθήματά τους και τις ώρες και τις βόλτες τους, να το δούνε από άλλη οπτική γωνία. Να έχουν και ένα κίνητρο παραπάνω, που λέω. Ναι. Με τη δημιουργία προτύπων, με μια άλλη φιλοσοφία, πιο, όχι επαγγελματική, δεν είναι εύκολο να πεις ότι από τη μια μέρα στην άλλη γυρνάς το κουμπί και λειτουργείς τελείως επαγγελματικά και δεν είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε επαγγελματικά. Ούτε επειδή ήρθε ο Μπονατάκης, ούτε επειδή ήρθε ο Χνάρης, ούτε επειδή ήρθε ο Ξενικάκης. Αυτό θέλει πάρα πάρα πολύ δουλειά και χτίζεται βήμα-βήμα. Δεν μπορείς να πας, αυτό που λέω συνέχεια και το λέω και παράδειγμα στα παιδιά, που όλοι ζητάνε το τέλειο και καλά κάνουν και το ζητάνε το τέλειο, αλλά το τέλειο είναι το αποτέλεσμα. Μέχρι το αποτέλεσμα υπάρχει μια διαδικασία. Η διαδικασία απαιτεί πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ υδρότα, πάρα πολύ υπομονή, πάρα πολύ, να είσαι πάρα πολύ δυνατός και πνευματικά, ναι, και ψυχικά. Συγκεντρωμένος αυτό που κάνεις. Γιατί καμία πορεία δεν είναι ευθεία γραμμή προς τα πάνω. Σε κανένα, στον αθλητισμό 100%, αλλά και σε οτιδήποτε έχει να κάνει με διαδικασία. Σε μια δουλειά, σε μια επιχείρηση, πιστεύω να έγινε κατανοητός. Ναι. Οπότε όλο αυτό χτίζεται. Και όπως είχα πει στην αρχή της χρονιάς, φέτος είναι μια μεταβατική περίοδος και τώρα που τελείωσε, μπορώ να πω ότι ήταν μια απόλυτα πετυχημένη μεταβατική περίοδος και για το αντρικό τμήμα, και για τα άλλα τμήματα του συλλόγου, και για τις ακαδημίες και για το γυναικείο τμήμα. Βέβαια, και το γυναικείο είχε μια πολύ καλή παρουσία σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Και δεν θα κρίνω τη βαθμολογία και θα λέω, δεν είναι το πέμπτη θέση ή τέταρτη θέση, είναι τα παιχνίδια, ναι, είναι πολύ καλή θέση εννοείται, αλλά εννοώ ότι και η παρουσία και στα εκτός έδρας παιχνίδια και εκεί οι τραυματισμοί και κάποια πράγματα που είχαν συμβεί που τα συζητούσαμε τότε και μαζί σου και με τον coach Μπουρμπάκη, νομίζω ότι στην ολοκληρωμένη εικόνα ήταν πάρα πολύ καλή παρουσία και της γυναικείας ομάδας. Έρχεται η Α2, Θάνο, εννοείται, δεν θα σε ρωτήσω εννοείται αν είσαι ενεργός, γιατί ξέρουμε ότι θα είσαι από τους πρώτους ενεργούς και είσαι ο άνθρωπος καλός ή κακός, κακός δεν υπάρχει, καλός, που έχουν σαν παράδειγμα τα παιδιά και βλέπουν την προσπάθειά σου και είσαι ένας αθλητής που θα δώσει το 100% για να είσαι στο γήπεδο, δεν είσαι από τους αθλητές που θα κατεβαίνεις μια προπόνηση τη βδομάδα και θα λες ακολουθήστε με, ενώ είσαι ένα πολύ καλό και ιδανικό πρότυπο για τα υπόλοιπα παιδιά. Έρχεται η Α2, βλέπουμε το ίδιο επίπεδο εδώ όπως τα παιχνίδια που είδαμε τώρα για την άνοδο, ή πάμε σε κάτι πολύ καλύτερο? Σε ρωτώ εσένα γιατί από την εμπειρία σου ξέρεις να κρίνεις και τις ομάδες αλλά και αθλητές που ίσως γνωρίζεις αρκετούς στην Α2 και καταστάσεις, και αν η ομάδα από αυτά που έχεις δει και από τα παιδιά που έχεις δει έχουν τη δίψα που λέμε, που και εσύ θα την έχεις, για να παραμείνουν στην Α2 και να έρθει αυτό που λες το κίνητρο παραπάνω για όλα τα υπόλοιπα παιδιά που έρχονται από πίσω. Κοιτάξτε, η Α2 είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία, mm-hmm, για πολλούς λόγους. Γιατί υπάρχουν και σωματεία και υπάρχουν και παίχτες οι οποίοι απαρτίζουν τα σωματεία τα συγκεκριμένα, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι σε πολύ μεγαλύτερες κατηγορίες, απλά λόγω του ότι το άθλημα δεν είναι απολύτως επαγγελματικό, δεν είναι 100% επαγγελματικό, και υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές οι οποίοι δεν βρίσκουν χώρο σε ομάδες της Α1 ή της Pre-League που έχουν άλλες απαιτήσεις και λειτουργούν, προσπαθούν να λειτουργήσουν καθαρά επαγγελματικά, οι οποίοι αθλητές λοιπόν αναγκαστικά συμπληρώνουν και βρίσκονται σε ομάδες της Α2. Οπότε θα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο, και σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψεις να βάλω μία άνω τελεία και να έρθω λίγο στο πόσο σημαντική και μεγάλη ήταν η επιτυχία της ομάδας μας. Mm-hmm. Γιατί όταν παίζεις ένα πρωτάθλημα, παγκρίτιο πρωτάθλημα, το οποίο πραγματικά την τελευταία ημέρα πήρε σάρκα και οστά, μέχρι την τελευταία μέρα ξέραμε αν θα υπάρχουν ομάδες να παίξουμε. Mm-hmm. Με τέσσερις ομάδες δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να λέγεται πρωτάθλημα. Τέσσερις ομάδες, υπάρχει Final Four. υπήρχαν 10-12 και μείναν τέσσερις και παίζουν Final Four. Δηλαδή με τέσσερις ομάδες πρωτάθλημα σε μία σεζόν ολόκληρη δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά υπήρχε. Με ένα επίπεδο το οποίο σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι αντικατοπτρίζει τη δυναμική που μπορεί να έχει η Κρήτη ως περιφέρεια, ως μέρος, ως τόπος, σίγουρα. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό είχαμε να αντιμετωπίσουμε,
Οι ομάδες ήταν αυτό που μπορούσαν να το κάνανε, να το κάνουν, το κάνανε, και θέλω να συγχαρώ και τις άλλες ομάδες, και το Ακρωτήρι και τη Γεια Πέτρας, αλλά και το Αρκάδι, αυτό που μπορούσαν να το κάνουν, το κάνανε. Και η επιτυχία μας ήταν μεγάλη γιατί παίξαμε ένα πρωτάθλημα 2-2,5 μηνών, παίζοντας ουσιαστικά με τις ίδιες και τις ίδιες ομάδες, παίζοντας 2-3 αγώνες σε 1,5-2 μήνες, ανά 1,5 μήνα, να είμαι πιο σαφής, και ξαφνικά βρεθήκαμε μπροστά σε μια κατάσταση που έπρεπε να παίξουμε 4 αγώνες πολύ δυνατούς, με ομάδες που ήταν ένα ή και δύο επίπεδα πάνω από εκείνες που ανταγωνιζόμασταν όλη τη χρονιά. 4 αγώνες λοιπόν σε 72 ώρες. Το λέω όσο πιο... Ό,τι πιο αντίθετο σε αυτό που κάνατε όλο τον χρόνο. Ακριβώς. Και σε θέμα ανταγωνιστικότητας και δυναμικότητας. Δηλαδή, έξι αγώνες σε 2,5 μήνες και 4 πολύ πολύ δυνατούς αγώνες σε 72 ώρες. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, ό,τι και να έχεις, ό,τι και να είσαι, όταν δεν το έχεις προπονήσει και όταν δεν το βλέπεις και δεν μπορείς να το ζήσεις αυτό το επίπεδο, αυτό κάνει την επιτυχία μας ακόμη πιο μεγάλη και πιο δύσκολη. Όπως είπε και ο coach, κομβικό το μάτς με το Παγκράτη που τους ευνηδιάσαμε, και το δεύτερο μάτς με την Ηλιούπολη που φάνηκε ότι χάσαμε κατά κράτος ή ότι δεν προσπαθήσαμε, όχι. Το μάτς με την Ηλιούπολη εγώ χάρηκα πάρα πάρα πολύ που χάσαμε κατά κράτος, γιατί είδα απέναντι μια ομάδα, μια Ηλιούπολη, η οποία έπαιζε βόλεϊ σχεδόν δύο κατηγοριών πάνω. Γιατί η Ηλιούπολη είδε τι εστί Ρέθυμνο την πρώτη αγωνιστική με τον Παγκράτη και μπήκε μέσα και μας σεβάστηκε απόλυτα. Αυτή η νίκη της Ηλιούπολης στη δεύτερη αγωνιστική, χωρίς κανένα περιθώριο αντίδρασης από εμάς, δείχνει το σεβασμό που είχε η συγκεκριμένη ομάδα απέναντι στο δικό μας σωματείο. Και ήρθε λοιπόν προετοιμασμένη. Το Παγκράτη δεν ήρθε προετοιμασμένο, ναι. Δεν μας ήξερε, δεν θέλω να πω ότι μας υποτίμησε, αλλά σίγουρα δεν ήρθε προετοιμασμένο. Αυτό λοιπόν, επειδή πάντα από μία ήττα ή από μία δύσκολη κατάσταση εγώ κοιτάζω να δω ποιο είναι το θετικό. Το θετικό λοιπόν είναι αυτό, ότι από την πρώτη κιόλας μέρα κερδίσαμε το σεβασμό των αντιπάλων και σίγουρα την ψυχολογία μετά από τέτοια νίκη. Και ακριβώς. Εσύ ο ίδιος πιστεύεις περισσότερο στον εαυτό σου ότι μπορώ να το πετύχω και ας έχω τις δυσκολίες όπως το μάτς με την Λίγουπολη. Ακριβώς. Και μετά από εκείνη την αγωνιστική μπήκε μέσα στο μυαλό μας ότι πρέπει να κερδίσουμε, και μ' άρεσε και αυτό πάρα πολύ, γιατί ήθελα να δω τη δυναμική της ομάδας όταν μπαίνει στο μυαλό μας το πρέπει. Mm-hmm. Κλείνοντας και ερχόμενη αυτή η άνοδος, ερώτηση και στους δύο βασικά αυτό. Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο coach και συμφωνώ απόλυτα ότι δεν θέλουμε να πετάμε και να λέμε ότι ωραία, φτάσαμε στην Α2, άρα σε ένα χρόνο θα είμαστε στην Premier League και δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας. Ξέρω βέβαια το χαρακτήρα σας και το μυαλό σας που λέμε σε εισαγωγικά, οπότε το σκαλί που λέτε είναι σίγουρο. Απ' την άλλη, πόσο δύσκολο είναι να δούμε τα επόμενα χρόνια, μια τριετία, μια πενταετία ας βάλουμε σαν αριθμό, εποχές ο Ρέθυμνου, αν όχι στην Α1, που η Α1 την είδα φέτος επειδή την παρακολούθησα λίγο παραπάνω και είχα το χρόνο να την παρακολουθήσω, έχει γίνει πολύ ανταγωνιστική. Μιλάμε για ομαδάρες και για παίκτες που πια βλέπουμε τώρα και φέτος Έλληνες να εμπλουτίζουν, και χαίρομαι πραγματικά που Έλληνες εμπλουτίζουν μεγάλες ομάδες και βρίσκονται σε αυτούς τους σκοπούς, όπως και τον Ολυμπιακό που κατάφερε να πάρει την Ευρωπαϊκή Κούπα και όλα αυτά. Λοιπόν, πόσο. Καλά, εντάξει, αυτό τώρα. Κατάλαβες το εννοώ για το επίπεδο. Τώρα άμα ήταν Ολυμπιακός, όλοι καταλάβαμε. Όλοι Παναθηναϊκός, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Λοιπόν, πόσο εύκολο λοιπόν είναι να βρεθούμε σε αυτές τις κατηγορίες, αν όχι στην Α1 τέλος πάντων, και το ρωτάω και το κτίσιμο. Έχετε μιλήσει ή μου είπες coach ότι μιλάμε με τον πρόεδρο τι θέλουμε του χρόνου. Τι είναι αυτό που θέλετε του χρόνου και έχετε συζητήσει, έχετε μέσα στο μυαλό σας για να βρεθείτε στην Α2 και να παραμείνετε στην κατηγορία. Καλά, και θα σου κάνω μια διόρθωση. Οι χρονιές που ήμασταν εμείς πιτσιρίκια, ας πούμε, εγώ ήμουν πιτσιρικάς και έβλεπα το κομμάτι της Α1, περάσανε από εδώ από το Ρέθυμνο όχι τρομερές ομάδες, ναι, τρομεροί παίκτες. Και αν μου έλεγες για να διαλέξω την εποχή, λέω, ναι, θα σου πω ότι τότε ήταν πολύ πολύ καλύτερα. Πολύ, πολύ καλύτερα, με, ναι, πολύ καλύτερους Έλληνες, ναι, 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 παίκτες, χωρίς, συμφωνώ, να θέλουμε να. Συμφωνώ. Τώρα, αναφορικά με αυτό, του χρόνου
όπως είπαμε, είναι κάτι το οποίο και για μας είναι, όπως είπε και ο Φάνος, ας πούμε, λίγο πολύ, ότι ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για κάποιους. Αυτή η εμπειρία θα συνεχιστεί και για του χρόνου. Θα είναι πάλι για μια πρωτόγνωρη. Εμείς αυτό το πράγμα που θέλουμε εδώ πέρα είναι να κρατήσουμε τον κορμό μας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε πολλούς γηγενείς παίκτες εδώ πέρα. Να χτίσουμε πάνω σε αυτούς, σε αυτά τα νέα τα παιδιά. Έχουμε πάρα πολλά νέα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα ψάξουμε να βρούμε, όσο αυτό το απαιτεί, την ποιότητα. Λίγο παραπάνω την ποιότητα. Χωρίς πάλι να μπούμε και σε μια διαδικασία να κάνουμε υπερβάσεις, οι οποίες κακά τα ψέματα δεν μπορούμε να κάνουμε υπερβάσεις. Γιατί το λέω, κότς, αυτό και σε διακόπτω, γιατί όταν έχεις ένα σύνολο που σίγουρα οι εμπειρίες τους τώρα έρχονται μπροστά και αυτά, πάντα υπάρχει ένα μικρό ρίσκο όταν ανεβαίνεις κατηγορία, μην βρεθείς ένα πίσω βήμα γιατί θες να χρησιμοποιείς παιδιά που τώρα ξεκινούν. Αλλά αυτό που, γι' αυτό ρωτάω, ότι σίγουρα νομίζω ότι η Α2 πρέπει, και το έχετε στο μυαλό σας, ότι θα έχει αυτή τη δυνατότητα να βρεθούν και κάποιοι παίκτες, παράδειγμα, με Θάνου ή στην ποιότητα, ενώ κάποιον λιγότερο, ας το πούμε. Εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε, το ξέρουμε ήδη. Γι' αυτό σου ανέφερα την ποιότητα, χωρίς να σου πω την ποσότητα αυτών. Οπότε λοιπόν γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να το κάνουμε. Οπότε εδώ έρχεται λοιπόν όλο το team εδώ πέρα και όλο αυτό που, όπως σου είπα και εγώ στην αρχή, δεν ήμασταν μόνοι μας. Mm-hmm. Σε αυτή την προσπάθεια, πέρα από τα παιδιά που ήταν ο Νίκος Τσαπάκης, ο άμεσος συνεργάτης μου. Οπότε λοιπόν θα πρέπει και στον Νίκο να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ξεκίνησε την προσπάθεια από πέρυσι. Οπότε λοιπόν ήρθαμε και τη συνεχίσαμε κι εμείς. Θα κάτσουμε να το δούμε με τον team manager που ήταν και ο Γιώργος Λαδάκης, που ήταν, το γνωρίζουμε όλοι και εσείς προσωπικά, και για την προσφορά του στο σύλλογο, αλλά και σε και αθλητικό επίπεδο. Και σίγουρα το κομμάτι του Προέδρου, του Γιώργου Δουβιδάκη, μαζί με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που ήταν δίπλα μας φέτος. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε μια πολύ γενικότερη και πιο μεθοδευμένη κουβέντα στο τι πρέπει να ακολουθήσουμε. Γι' αυτό μας βλέπεις, θέλουμε να είμαστε ταπεινοί, όπως ξεκινήσαμε και στα μπαράζ ταπεινοί, χωρίς να είμαστε με αισιοδοξίες. Από εμάς είχαμε στο μυαλό μας ότι θέλουμε να πετύχουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά είχαμε μπροστά μας να περάσουμε ένα βουνό. Νομίζω ότι ο Θάνος το τοποθέτησε όπως έπρεπε από τη μεριά των αθλητών, πώς ήταν όλο αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχεις πιτσιρίκια, να το πω έτσι, 17, 16, 18 χρονών, που μπήκανε μέσα και παίξανε. Άρα λοιπόν θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο στόχος μας δεν θα είναι σίγουρα να κάνουμε μια αξιόμαχη ομάδα, και αν μπορούμε κάποια στιγμή λοιπόν να κάνουμε και το κάτι παραπάνω. Το αυτό που ανέφερες και προηγουμένως για την πιο μεγάλη κατηγορία, αυτό θα το εδώ δούμε. Εδώ θα είμαστε. Ναι. Απλά θα σου πω το εξής. Κάποτε ένας μεγάλος παράγοντας είχε πει ότι το Ρέθυμνο θα μπορούσε εύκολα να γίνει μια μικρή Ορεστιάδα από όλες τις συνθήκες. Mm-hmm. Όσοι γνωρίζαν την παλιά Ορεστιάδα επί του αείμνησου τότε Νίκου Σαμάρα, που τη βλέπαμε όλοι στις τηλεοράσεις και βλέπαμε πώς πέθανε, έχει όλα τα φόντα αυτή η επαρχιακή ομάδα να μπορέσει να το κάνει. Και τον είδαμε και με τον Όφη, τον είδαμε και με εντάξει, έχουμε το πέρα σαν είσαι, τη δυναμική την έχουμε. Απλά πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, οι παράγοντες δεν παίζουν. Δεν το λέω για κακό αυτό. Έχουμε να επιβεβαιώσω τα λόγια σου, γιατί και εγώ μέσα από την πορεία μου γνώρισα αθλητές οι οποίοι είχαν περάσει από το Ρέθυμνο. Δεν υπήρχε ούτε ένας αθλητής, και μιλάμε για μεγάλους αθλητές, π.χ. τον Γιώργο τον Ντράγκοβιτς, τον οποίο τον πρόλαβα και λίγο σαν αντίπαλο και μετά υπήρξε και μάνατζερ μου μία περίοδο. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει κανείς από το Ρέθυμνο, από την τότε ομάδα με Ντράγκοβιτς, με τον Θάνο τον Τερζή, ο Θάνος Τερζής, διεθνής πασαδόρος, πρωταθλητής με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό, με πάρα πολλές ομάδες. Κανείς δεν ήθελε να φύγει από το Ρέθυμνο. Κανείς. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα παράδεισο και σε θέμα ζωής και ποιότητας ζωής, αλλά και μια δυναμική ως ομάδα, την οποία πρέπει όχι να εκμεταλλευτούμε, πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή. Και το έχει δείξει έχουμε μια δυναμική. Ότι όταν αγαπάει μια ομάδα, το δείχνει πολύ και στους παίχτες. Το ζήσαμε αυτό και με το βόλεϊ τότε και με το μπάσκετ. Ακριβώς. Μετά. Δεν υπήρχε αθλητής που Ακριβώς. να είπε ποτέ ότι δεν μ' αρέσει εδώ ή δεν είναι αυτή η πόλη. Είναι ιδανική πόλη που λέμε για έναν αθλητή. Η ζωή της,
η βόλτα της, τα πάντα, τα πάντα. Και αν η αγάπη του κόσμου που εδώ πέρα στον αθλητισμό όταν δίνεται, δίνεται με πολύ έντονο τρόπο και το εκλαμβάνουν αυτό οι αθλητές. Η αλήθεια είναι και το βγάζουν και μέσα στο γήπεδο. Και όλο αυτό χρειάζεται στήριξη, εγώ θα πω. Γιατί δεν είναι σίγουρα και τα οικονομικά δεδομένα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά το πιο σημαντικό είναι η διαχείριση. Η διαχείριση. Σωστά. Δεν είναι μόνο τα πολλά λεφτά που χρειάζονται. Είναι η σωστή διαχείριση, η οργάνωση, δυνατή ομάδα. Ομάδα εννοώ από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο, το πιο καινούριο παιδάκι της Ακαδημίας. Μια ομάδα, ένα σύνολο, το οποίο να στηρίζει ο ένας τον άλλον, να στηρίζει το ένα τμήμα το άλλο. Γιατί έτσι θα βγούμε παρά έξω και θα επιβεβαιώσουμε και θα δείξουμε στον κόσμο ότι αυτό που κάνουμε εδώ είναι κάτι υγιές, είναι κάτι δυνατό και θέλουμε να έρθει ο κόσμος δίπλα μας να το στηρίξει. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που είδα κόσμο στο γήπεδο. Πέμπτη ξεκινήσαμε τα μπαράζ και Παρασκευή είδα περισσότερο, Σάββατο είδα περισσότερο και Κυριακή είδα τον περισσότερο κόσμο από ποτέ φέτος στα παιχνίδια μας. Είδα μικρά παιδάκια τα οποία πανηγυρίζανε μαζί μας, στεναχωριόντουσαν και νευριάζανε μαζί μας όποτε χάναμε και είδα και παιδιά και από το σύλλογό μας, από τον ΟΠΕΡ και είδα και παιδιά από το Αρκάδι τα οποία φωνάζανε και πανηγυρίζανε. Αυτό λοιπόν είναι ένα κέρδος, ήταν ένα κέρδος για το ρυθμιώτικο βόλεϊ ότι έγινε. Και αυτό το εισέπραξα. Και δεν το λέω ούτε για να χαϊδέψω αυτάκια, ούτε για τίποτα. Και νομίζω με αυτόν τον τρόπο... Πραγματικά το χάρηκα και ένιωσα περήφανος και... για την πόλη που βρίσκομαι, για τον τρόπο που μπορεί να δράσει και να σκεφτεί αυτή η πόλη και σίγουρα δεν μετάνιωσα καθόλου για την επιλογή μου που βρίσκομαι εδώ. Από εκεί και πέρα είναι θέμα και διοίκησης, να βγάλει τα προγράμματα όλα, να θέσει τους στόχους. Και όπου φτάνει το χέρι μας. Αυτό. Εκεί νομίζω ότι μου δίνει μια πολύ καλή πάσα και ο Φάνος ως πασαδόρος. Πολύ καλός. Και είσαι καλός. και αυτό πριν ακούσω αυτό που θες να πεις, με αυτόν τον τρόπο θα ήθελα να κλείσουμε ότι ο κόσμος, και τη δικιά σας πρόταση εννοείται, ότι η στήριξη του κόσμου τη θέλετε πολύ έντονα κοντά σας. Από όλες τις απόψεις. Όπως είπε και ο Θάνος, και οικονομικά, αλλά και η παρουσία του, η φυσική του παρουσία στο κήπεδο, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα για έναν αθλητή. Αυτό είναι το κίνητρο στην τελική. Ο Βασίλης είπε κάτι στην αρχή που ξεκινήσαμε, ότι είναι η πρώτη άνοδος, εθνική κατηγορία. Η επαρχία διψάει για διακρίσεις και για τέτοιες νίκες μεγάλες που θα φέρουν γενικότερα τον κόσμο ξανά στο γήπεδο και να μπορούν, ξέρεις, και τα μικρά παιδάκια να έρχονται, να είναι ένας καθρέφτης μια εθνική κατηγορία για το γήπεδο, οπότε είναι πολύ σημαντικό. Και το σημαντικότερο να συμπληρώσω τον coach είναι ότι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι όλες αυτές οι πορείες που θυμόμαστε εμείς και σε πιο μικρές ηλικίες και του ΟΠΕΡ και στο μπάσκετ, το Ρέθμιο Κρήτα Κίνγκς, υπήρχαν αρκετοί φορείς από πίσω. Έτσι. Και πρέπει να ξανανεργοποιηθούν όλοι αυτοί για να ξαναφτάσουμε και το βολέι και το μπάσκετ. Ναι, θέλει λίγο και λίγο πιο δύσκολα το ποδόσφαιρο. Να βοηθήσουν λίγο σπρόξιμο που λέει ο λόγος. Ας το πούμε, η αλήθεια είναι αυτή. Να βοηθήσουν να ξαναφτάσουμε και τον ΟΠΕΡ και το Ρέθμιο Κρήτα Κίνγκς και οτιδήποτε άλλο ανεβαίνει. Να είμαστε δίπλα και οικονομικά και στήριξη στο γήπεδο, εννοείται αυτό. Επειδή μιλάμε για στήριξη λοιπόν, και εγώ θα ήθελα, φαντάζομαι ότι πάμε προς το φινάλι της εκπομπής. Ναι. Μα γι' αυτό θα ήθελα το τελευταίο σχόλιο σας. Εγώ πριν θέλεις να πει και οτιδήποτε άλλο Θάνος, εγώ θέλω πάλι να ξαναευχαριστήσω όλα τα παιδιά, την ομάδα, ένα προς ένα, γιατί είναι πραγματικά, ξαναλέω, πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνανε σε όλο αυτό και πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλο αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως. Ξανά το σύλλογο που βρέθηκε κοντά μας, τον Γιώργο Βιδάκη, τον πρόεδρο, με όλη τη διοίκηση που ήταν εκεί, και από εκεί πέρα δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι για να γίνουν αυτά τα μπαράζ είχαμε τη στήριξη του Δήμου, φιλοξενήσαμε κάποιες ομάδες, είχαμε την περιφέρεια Κρήτης που μας βοήθησε όλη τη χρονιά, το μεγάλο μας χορηγό που είναι πάντα δίπλα μας σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν είναι η Motor Oil. Κάποιοι μεγάλοι χορηγοί, όπως ήταν και οι Γκρεκοτέλς που φιλοξενήσανε κάποια πράγματα, κάποιους ανθρώπους, η ΑΝΕΚ που έχει βοηθήσει γενικότερα το σύλλογο στο κομμάτι με τα ταξίδια, την τεχνική εταιρεία την Άμουν, το PharmaFresh, το Princess το Ειρήνη, το hotel που και αυτοί με τη δικιά τους τη βοήθεια κάνουμε πράγματα, την ηλεκτροσυγωγική και τα φίλτρα του νερού Βελούδα που είναι από τους πιο μεγάλους χορηγούς που στηρίξαν αυτή την προσπάθεια. Και βέβαια είναι και άλλοι από εκεί πέρα πιο πίσω μικρότεροι, οι οποίοι χωρίς αυτούς, όπως είπε και ο Βασίλης, τη στήριξη δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα. Σωστό. Και το τελευταίο σίγουρα και το πιο σημαντικό είναι
Είναι ο χορηγός μας ο επικοινωνιακός. Σίγουρα ο Team FM μας έχει στηρίξει πάρα πολύ. Έτσι όπως και στο κομμάτι της όλης μας της πορείας. Οπότε λοιπόν τον ευχαριστούμε. Και ήταν και ο συγκυρική εδώ ο κύριος Γιάννης. Πολύ έντονο διάλογο. Είναι άνθρωπος του αθλητισμού και χαίρεται με οποιαδήποτε πολύ καλή κατάσταση. Και δεν ξέρω αν τον είδα, ήρθε και πριν. Τον είδα, ναι, τον είδα, χάρηκα πάρα πολύ. Είναι μία με δύο φορές το χρόνο ότι εμφανίζεται, να ξέρεις. Πανηγύρισε. Εμφανίστηκε λόγω... Σήκωνε τα χέρια, έγινε κάτι. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι μας έχει δείξει και αυτό την αγάπη του. Όπως είπε και ο Θάνος, γενικότερα και μέσα στο γήπεδο εκεί πέρα προσπαθούμε όλοι να είμαστε για το καλό συμφέρον όλων. Οπότε λοιπόν όλα τα σωματεία που μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση. Οπότε και ο κύριος Γιάννης που μπορεί να είναι μπασκετικός. Έτσι. Είναι αθλητικός. Είναι αθλητικός που και εμείς θέλαμε, να πούμε την αλήθεια, λίγο πολύ να πετύχει και τους στόχους του. Έτσι. Εγώ κλείνοντας θα πω ότι όλοι οι χορηγοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί, όπως και για εμάς εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι μας βοηθούν. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να βρισκόμαστε εδώ. Απλά, για αυτό που είπες στην αρχή, Δήμος, Περιφέρεια, ευχαριστούμε 100% και θέλω ακόμα πιο έντονο εγώ σαν Φώτης. Λέω, όπως το προτείνουμε πάντα με τον Βασίλη, ότι αυτοί οι φορείς πρέπει να βοηθήσουν πάρα πολύ τον αθλητισμό. Βλέπουμε σε άλλες πόλεις, όπως είπες πριν την Οριστεριάδα παράδειγμα, σε άλλες πόλεις και σε άλλες επαρχίες, να δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση και στα αγωνιστικά και στα γήπεδα και σε εγκαταστάσεις και σε... Πρέπει να ανέβουμε επίπεδο σε εγκαταστάσεις, να ανέβουμε επίπεδο σε μερικά πράγματα για να μπορούν και αυτά τα παιδιά που είπατε πριν και όλα αυτά που αναφέρατε να γίνουν, να έχουν και ένα έξτρα κίνητρο που λέει ο λόγος να βρίσκονται μέσα στα γήπεδα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό και εκτός τους χορηγούς και οι άνθρωποι που απαρτίζουν γενικότερα τον αθλητισμό. Είπαμε ότι και εμείς εδώ πέρα μόνοι μας δεν είμαστε. Είναι και άλλοι άνθρωποι πίσω. Και στο staff, όπως αναφέραμε και τον Νίκο, τον Τζαπάκη και τον Γιώργο Λαδάκη. Παιδιά, όσα έχει δείξει ιστορία ότι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και το αγαπάνε και μπαίνουν μέσα από εκεί να προσφέρουν πάντα με καλή διάθεση, γίνονται σωστά πράγματα. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Ίσως εξελισσόμαστε. Αυτό είναι. Και να υπάρχει ένας άνθρωπος που ίσως δώσει το κάτι παραπάνω. Εκεί νομίζω είναι και το σπρόξιμο που λέμε οικονομικά εννοώ. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Εκεί ας πούμε που θες λίγο τη βοήθεια να βρεθεί ένας άνθρωπος, κάποιοι άνθρωποι, να μην πω για έναν μόνο, να σου δώσει την όθηση αυτή που θα σε βοηθήσει για τη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Εμείς ευχαριστούμε. Να σας βλέπουμε πολύ. Στην παραλία, χαιρόμαστε για όσους βλέπουμε. Εντάξει, με κάλεσε στην εκπομπή και ήρθα. Εγώ σε καλό προπονείς και δεν έρχεσαι. Όχι, εγώ έρχομαι. Απλά δεν δυνατήσει όμως. Και το αφήνω εδώ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι. Κάνει τώρα μία το μήνα. Έκανα προθεσμία, αλλά δεν ήταν ο κύριος Θάνος. Με κάνει ακόμα. Με κατηγορεί. Σωματικά καλύτερα από ποτέ. Ναι, ναι. Είναι που καλοκαιρεύει τώρα και έχω πάρει κιλά. Και έχω πάρει κιλά. Εγώ φεύγοντας θα ήθελα να σου κάνω ακόμη μία ερώτηση. Δεν ξέρω καταρχήν αν θα σε ξαναδούμε στην παραλία σε κάποιο τουρνουά. Εννοείται πως θα με δείτε. Εννοώ σε τουρνουά που είχαμε κάνει μια τελευταία κουβέντα επί Κουρούμπελου. Ναι. Έτσι, γιατί νομίζω ότι ήμασταν τελευταίο τουρνουά, ήμασταν αντίπαλοι. Το τελευταίο τουρνουά το έχασα. Που έγινε. Έτσι. Γι' αυτό δεν το αναφέρει. Μα όχι. Μας είχε κερδίσει. Ναι. Θα το ανέφερε. Το ξέρω, γι' αυτό λοιπόν το λέω. Ότι... κερδίσει, τα λέει. Ο Μπονατάκης ο Γιώργος να ξέρει είναι από τους αγαπημένους μου στην παραλία και γι' αυτό έχουμε και έντονους διαλόγους πάνω από το φιλέ, κάτω από το φιλέ, όπου θες. Και έξω από το φιλέ. Αλλά θα σας πω ένα πράγμα. Η ιστορία σε αυτό το τουρνουά τέλος πάντων που τελείωσε άδοξα. Ήταν. Τέλος πάντων, να ξέρεις ότι εγώ ήμουν φρέσκος για τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν αγωνιστεί 20 χρόνια και. Αλλά εγώ στα αυτά τα φρέσκα χρόνια που ήμουν μέσα στις πρωταγωνιστές, γι' αυτό τους πείραζα λίγο παραπάνω. Και να ξέρεις ότι είχα κάνει και τότε μια φωτογραφία με Θάνο Μαρούλη και με Νέλο Κοκκινάκη, αλλά δεν μου ήρθαν. Δεν μου ήρθαν στα μάτια του τουρνουά. Αλλιώς θα τους είχα στην ομάδα μου. Κάτι δεν έδωσε σε αρκετά μάλλον. Δεν δίνω εγώ, δεν δίνω. Εγώ μόνο τα ίσω και μπύρες, μπύρες. Κλείσιμο. Ο Φώτης πήρε τη σκυτάλη. Είχαν τότε αγωνιστικές υποχρεώσεις πολύ σημαντικές ακόμα. Για κλείσιμο, εγώ θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τα παιδιά που είναι εδώ πέρα και το άθλημά τους που καταφέρανε και σε πήραν από το ποδόσφαιρο και ηρέμησαν το ποδόσφαιρο και ασχολήσαν με το βόλιο. Όχι, ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, αλλά όχι με αγωνιστικό. Όχι, όχι. Εκεί αγωνιστικά μόνο στο βόλιο. Στο βόλιο. Σ' αντέχουν τα παιδιά. Εμείς σας πάρουμε. Έτσι. Εμείς σας αγκαλιάζουμε. Εμείς θέλουμε δίπλα μας. Εδώ είμαστε. Κανένα δεν περισσεύει. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, έχεις έναν άνθρωπο σε βοηθήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.